θέλαμε μια απάντηση για τα αποτελέσματα του Versus και τα όσα υπόθηκαν και συνέβησαν εκείνη τη βραδιά. Βγήκα και έκανα κάποιες δηλώσεις πάνω στα νεύρα μου και όντως δεν ήθελα να φανεί ότι ο δάσκαλος Αθανασόπουλος που ήταν στην αντίπαλη γωνία, την προηγουμένη περίπτωση, ότι θα έλεγε κάτι για να αλλάξει το αποτέλεσμα ή οτιδήποτε. Σίγουρα έγινε λάθος και το αποτέλεσμα ήταν τελείως αντίθετο. Δεν ήθελα βέβαια να πω ότι έγινε λάθος από τους κριτές. Απλά επειδή, όπως είπε και ο δάσκαλός μου, είμαι μόνο 2 χρόνια προπονητής και εγώ που είμαι μόνο 2 χρόνια προπονητής το είδα το αποτέλεσμα ότι ήταν τελείως αντίθετο. Σίγουρα το είδε και ο δάσκαλός μου που είναι 25 χρόνια προπονητής ότι το αποτέλεσμα ήταν τελείως αντίθετο. Οπότε πίστευα ότι εφόσον μου γύρισε και μετά το παιχνίδι ο δάσκαλός μου και μου είπε ότι ναι, το παιχνίδι έγινε λάθος και πρέπει να δοθεί ανάποδα, ότι όπως έχουν αλλαχτεί πάρα πολλά παιχνίδια από τα αποδυτήρια, έχουν αλλαχτεί εφόσον δεν ήταν σωστό. Ένα παράδειγμα, με τον Μίσια μας φωνάξανε με τον Ισμαήλ από τα αποδυτήρια που τον βγάλανε νικητή, έλα παίξε έξτρα γύρω. Θα μπορούσε να πει ότι το αποτέλεσμα δεν είναι έτσι και να αλλάξει το αποτέλεσμα και να περάσει ο δικός μας. Παρέμβω λίγο. Ναι. Είδε πρώτα, αυτό δεν συνέβη τη βραδιά εκείνη, η αλλαγή του αποτελέσματος, όπως μας είπε ο Κώστας ο Αθανασόπουλος, είδε το βίντεο τις επόμενες μέρες και μετά κατάλαβε ότι ήταν λάθος το αποτέλεσμα. Το είδε για να είναι σίγουρος, αλλά από την ίδια βραδιά εμένα μου είπε ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν σωστό, έπρεπε να δοθεί κόκκινη γωνία. Μάλιστα, απλά εσύ λειτουργήσες εν θερμό. Ναι, λειτουργήσα εν θερμό. Δεν πάβει όμως το αποτέλεσμα να είναι ανάποδο για τον αθλητή μου και να κόπηκε και εκείνη τη βραδιά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να θίξω ότι ο δάσκαλός μου θα πήγαινε να πει να δοθεί αντίπαλο αποτέλεσμα, σε καμία περίπτωση.